Ο Νίκος Νιγερόλεπτος λοιπόν, επηρεασμένος όπως είπα από την τεχνοτροπία του Vincent Van Gogh, με τους πίνακες του και με τα χρώματα που χρησιμοποιεί, με τις έντονες γραμμές και τα νοητά σχήματα, ξεφυλίγει το κουβάρι που θα μας φέρει κοντά στη σκέψη του μεγάλου Ολλανδού ζωγράφου. Η έκθεση περιλαμβάνει πίνακες σε κάρβουνο, λαδοπαστέλ, λάδι, σελινό και λάδι. Ας αφήσουμε όμως, αγαπητοί μου φίλοι, τον Νίκο Λιγερό να μας περιπλανήσει στις αναζητήσεις του και να μας εισαγάγει στο πνεύμα του Vincent Van Gogh. Παρέα σίγουρα και θα το χαστείτε και μεταξύ σας. Θα ήθελα βέβαια να ευχαριστήσω την Ελένη που παίρνει τέτοιες πρωτοβουλίες, γιατί όλοι την ξέρετε, δεν ξέρω αν ξέρουν όλοι ως μπετατζού, αλλά τέλος πάντων. Και πιο πολύ είναι. Όταν κάποιος που ασχολείται με μπετά ασχολείται και με λάδι, είναι καλό γιατί για την ευαισθησία του. Σε έναν τομέα που πρέπει να τους ψάνει, αλλά έχει ενδιαφέρον να θυμηθείτε ότι ο Van Gogh έγινε ζωγράφος στην ουσία στο τέλος της ζωής του, εφόσον δοκίμασε πολλές δουλειές και τον πέδιψε κάθε φορά η κοινωνία, όπου τελικά να καταντήσει ζωγράφος, γιατί ήταν μια κατάνοια και για το οικογενειακό του πλαίσιο, αλλά και για τον ίδιο, γιατί δεν θεωρούσε ότι ο στόχος της ζωής του είναι αυτός μια έκφραση. Όλη η προσέγγιση της έκθεσης που βλέπετε τώρα, εδώ σε αυτό το πλαίσιο, σε αυτή την αίθουσα, βλέπετε πιο πολύ τα λάδια, από διάφορες περιόδους του έργου του Van Gogh, δηλαδή αναλύσεις. Στις άλλες δύο αίθουσες θα έχετε τα κάρβουνα και τις σκηνικές τρελάνες μυστικά. Θα ήθελα να ξεκινήσω κάπως ανάποδα. Θυμηθείτε ότι ο Van Gogh στη ζωή του θα μας δώσει την εντύπωση σε πρώτο επίπεδο ότι δεν αποφάσισε τίποτα. Ότι κάθε φορά ήταν η κοινωνία που αποφάσισε γι' αυτό. Ο Van Gogh αποφάσισε να αυτοκτονήσει. Άρα η έκθεση γίνεται μετά ο Van Gogh. Θα αρχίσουμε λοιπόν, όπως έλεγε ο Καμιού στο μύθο του Σύσυφου, ότι όλη η φιλοσοφία ασχολείται με πολλά προβλήματα, αλλά στο τέλος το σημαντικό πρόβλημα για τον άνθρωπο είναι γιατί αυτοκτονεί. Άρα θα έλεγα ότι θα ήταν καλό να δώσω δείγμα και να καταλάβουμε κάπως από αυτό το τέλος παράξενο να αρχίζουμε από την αρχή της ζωής του Van Gogh, θεωρώντας ότι δεν ξέρουμε τίποτα για το τέλος, εγώ νομίζω ότι το στίγμα το τελικό είναι αυτό που καθιέρει η ζωή. Θα κάνω λοιπόν μια όπως έκανε ένα σκηνοθέτης που παίζει με αυτόν τον σχεδιασμό. Στο πλαίσιο, μπορώ ότι υπάρχουν πολλές εξηγήσεις βέβαια όταν εμπλέκονται διάφοροι ψυχολόγοι, σας εξηγούν τα πάντα με την ψυχολογία τους. Στην πραγματικότητα δεν αντιλαμβάνονται ότι κάνουν προβολές της ίδιας ψυχολογίας τους. Αλλά ευτυχώς υπάρχουν και μαθηματικοί που ξέρουν τι είναι προβολές και κατά πόσο χάνουν μια πληροφορία μέσα σε μια προβολή. Ο Van Gogh αυτοκτόνησε για έναν λόγο πολύ απλό. Ο αδελφός του είχε παντρευτεί, είχε αποκτήσει ένα γιο, είχαν μεγάλες δυσκολίες οικονομικές. Ο αδελφός του έκανε το τραγικό λάθος να τον ενημερώσει για τις οικονομικές δυσκολίες που είχε ο ίδιος. Και πρέπει να θυμάστε, θα το υπενθυμίσουμε στη διάρκεια της ανάλυσης, ότι ήταν πάντα αποκλειστικά ο αδελφός του Van Gogh, ο Θεό, που χορηγούσε τους πίνακες, τα λάδια, καμβάδες, πινέλα, ό,τι θέλετε, οτιδήποτε είναι υλικό που χρησιμοποίησε ο Van Gogh. Κατά συνέπεια, ο Van Gogh βλέποντας ότι δεν πουλιέται τίποτα και ότι ο μοναδικός του χορηγός είχε δηλαδή τεράστια οικονομικά προβλήματα, ήθελε να αφήσει κάτι και για τον γιο του. Λίγο πριν πεθάνει, λίγο πριν αυτοκτονήσει ο Van Gogh, μαθαίρθηκε ότι ένας πίνακας, του Μοντιτσέλη, που είχε αλλάξει δραματικά η τιμή του μετά τον θάνατό του, εξηγούσε
προγραμματίζω ένα πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί σχεδόν όλη η ιστορία της τέχνης από εκείνη την εποχή και μετά, ότι ο ίδιος πίνακας μετά τον θάνατο του ζωγράφου ξαφνικά αποκτά μεγαλύτερη αξία. Άρα έχουμε αυτό το πλαίσιο και έχουμε κάτι και μάλιστα που είναι ακόμα πιο σημαντικό. Ο Βασόν θα απαντήσει σε αυτή την επιστολή. Αυτή την απάντηση θα την κρατήσει στη τσέπη. Και τελικά δεν θα τη στείλει στον Θεό. Εμείς την έχουμε αυτή την απάντηση. Είναι πολύ σκληρή απάντηση που εξηγεί πολλά πράγματα. Την θεωρούμε τώρα ως διαθήκη του Βασόν. Και αυτή η διαθήκη ξηγεί ακριβώς αυτή την πράξη. Παρ' όλα αυτά, ο Βασόν θα γράψει μια άλλη επιστολή, πιο ουδέτερη, πιο αντικειμενική των εισαγωγικών, που δεν ανοίγεται τόσο πολύ. Και είναι μόνο αυτή την επιστολή που θα έχει ο Θεό. Θέλω να σας πω κάτι σε αυτό το σημείο. Αν δεν έχετε διαβάσει αυτή την επιστολή, οτιδήποτε λέτε για τον Βασόν αφορά αυτά που ακούτε για τον Βασόν και δεν αφορούν αυτά που είπε ο ίδιος. Ο ίδιος εξηγήθηκε. Είναι σαν να αναλύεται, ας πούμε, την αυτοκτονία εντός εισαγωγικών του Σοκράτη, χωρίς να έχετε διαβάσει την Απολογία. Θα σας φανεί ότι ήταν απλώς ένας ηλίθιος φιλόσοφος, ο οποίος αποδέχτηκε μια κατηγορία η οποία δεν είχε καμία βάση και τελικά, παρόλο που οι μαθητές του του έλεγαν ότι έπρεπε να ξεπεράσει αυτό το εμπόδιο και να διαφύγει, αυτός αποφάσισε στην ουσία να αυτοκτονήσει με το λεγόμενο πόνο. Θα ήθελα λοιπόν να δώσουμε αυτό το στίγμα. Για να το καταλάβουμε αυτό το στίγμα, σημαίνει ότι πρέπει να δώσουμε έμφαση και στην αλληλογραφία. Και έτσι θα την ξεφυλίξουμε κάπως ανάποδο. Αν το πιο σημαντικό πράγμα που άφησε ο Βανσόν, στην ουσία το σώμα του, το σώμα του, εφόσον άφησε το έργο, το άλλο σώμα του, το πνευματικό, το έστειλε στον Βανσόν, στον Θεό, τον αδελφό του, δεν είναι τυχαίο. Σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους, έχουμε μια πολύ μεγάλη αλληλογραφία μεταξύ των δύο, σχεδόν καθημερινή, η οποία μας δείχνει την εξέλιξη του Βασόν, τις αντοχές του Θεό, την διαμόρφωση της σκέψης του πάνω στην ιστορία της τέχνης και κατά συνέπεια αυτό μας επιτρέπει να καταλάβουμε ότι αν δεν διαβάσουμε την αλληλογραφία του Βασόν και του Θεό, στην πραγματικότητα κοιτάζουμε μόνο το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας. Κατά συνέπεια είμαστε πολύ επιφανειακοί. Επιπλέον έχετε ήδη το δείγμα ότι όταν κοιτάζετε μια επιφάνεια, όπως είναι το εικαστικό, που είναι μόνο σε δύο διαστάσεις, χάνετε την ιδέα του χρόνου, που είναι μια σημαντική τρίτη διάσταση σε αυτό το επίπεδο πλαίσιο και δεν ξέρετε στην πραγματικότητα όταν κοιτάζετε ένα έργο, από πού έχει αρχίσει το έργο, πώς έχει τελειώσει, ποιες ήταν οι πρώτες πινελιές, ποιες ήταν οι τελευταίες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θα σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα, που βέβαια μπορεί να σας ξαφνιάσει, αλλά πρέπει να κοιτάζετε και τις... μην θεωρείτε ότι σχετίζεται με το παράδειγμα, θα μιλήσω για ποδόσφαιρο. Αν η ομάδα σας, η αγαπημένη σας ομάδα, βάλει πρώτα γκολ και μετά ισοφαρίσει η άλλη ή σκεφτείτε το ανάποδο, το αποτέλεσμα είναι ακριβώς το ίδιο. Το πρόβλημα είναι, θα το προσέξετε στους φιλάθλους, δεν είναι καθόλου το ίδιο. Δηλαδή, και ειδικά όταν είναι τεντωμένο το πλέγμα. Τι εννοώ με αυτό. Ας πούμε, η δικιά σας ομάδα βάζει ένα γκολ στα τρία πρώτα λεπτά και τρώει ένα γκολ στα τρία τελευταία. Δεν είναι κανένας να σας πω πώς είναι οι φιλαθλοί. Λοιπόν, τώρα το σκεφτείτε το ανάποδο. Η δικιά σας ομάδα τρώει ένα γκολ στα τρία πρώτα λεπτά και βάζει. Βλέπετε, τώρα κοιτάζουμε το αποτέλεσμα. Εγώ διαβάζω την εφημερίδα, Σκόδα Ξάντης, νομίζω να το παλάθος, οτιδήποτε άλλο, δεν μας ενδιαφέρει. 1-1.
Αυτό δεν μπορεί να μου εξηγήσει την ψυχολογία των φυλάχων. Βλέπετε, δηλαδή εδώ είναι βέβαια ένα ακραίο παράδειγμα, αλλά θέλω να σας πω ότι όταν κοιτάζετε μόνο το έργο τέχνης, το τελικό αποτέλεσμα, δεν ξέρετε ποια είναι η διαδικασία. Και στην πραγματικότητα οι άνθρωποι είμαστε μόνο φτιαγμένοι από διαδικασίες. Δίνω ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό και στους υπηρετητές. Υπάρχουν έργα του Βανστόν Βαν Γκόγκ που έχουν προβλήματα δομικά και όταν τα βλέπετε λέτε ότι εντάξει δεν το κατάφερα. Στην ελεογραφία μας εξηγεί ότι εκείνη τη μέρα είχε πολύ δυνατό άνεμο και δεν μπορούσε να κρατήσει τον πίνακα, τον τελάρο, και μάλιστα μερικές φορές ξέρουμε ότι έχουμε και άμμο από τη θάλασσα που έχει μπει μες στον πίνακα γιατί είναι απολά. Αν το ερμηνεύσετε εσείς απλώς σαν μια κακογουστιά ή μια κακοτυπία, και έχετε δίκιο αντικειμενικά, εφόσον έτσι φαίνεται λανθασμένο το πλαίσιο και δεν καταλάβετε ποιο είναι το πλαίσιο μέσα από την αλληλογραφία, έχετε μια ερμηνεία που είναι οριστικά λανθασμένη. Το θέμα της ερμηνείας με τον Βασό είναι πάντοτε δύσκολο, γιατί ξέρετε, ακόμα και όταν ο φιλόσοφος γράφει αυτά που λέει, πολλοί διαβάζουν, λίγοι καταλαβαίνουν. Όταν είναι στο εικαστικό είναι ακόμα χειρότερο, γιατί βέβαια πολλοί κοιτάζουν και λίγοι βλέπουν. Αυτό που θέλει να σας δείξει αυτή η έκθεση είναι ότι άμα κοιτάξετε, μόνο και μόνο κοιτάξετε την αλληλογραφία, θα δείτε καλύτερα το έργο του εικαστικού. Θα έλεγα σαν νοητικό σχήμα ότι μέσα από την αλληλογραφία ο Βανστόν ζωγραφίζει, ενώ μέσα από το εικαστικό του έργο γράφει. Πρέπει να έχετε γνώση των θεμελίων της γλώσσας του. Η γλώσσα, όταν κοιτάζετε τα έργα, δεν είναι μόνο τεχνική. Ο Βανστόν είχε πολλά προβλήματα τεχνικής. Δεν ήταν ένας ζωγράφος που γεννήθηκε ζωγράφος, έγινε ζωγράφος. Αν θέλετε, ζωγράφος που γεννήθηκαν ζωγράφοι είναι ο Λεωνάρντο Νταβίντσι ή ο Παύλο Πικάσο. Αυτοί από πολύ μικρή ηλικία, αν κοιτάξετε έργα τους, δεν θα πείτε ποτέ ήταν 8 χρονών, τι καλό για ένα παιδάκι 8 χρονών. Θα πείτε ότι είναι ενήλικας. Δεν το πιστεύετε ότι ήταν 8 χρονών. Αυτό εδώ δεν συμβαίνει με τον Βανστόν. Ο Βανστόν σιγά σιγά εξελίχθηκε και αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό για μας, διότι βλέπουμε όλη την πορεία του μέσα από την αλληλογραφία. Είναι αυτή η έννοια που έχει και ο Κίρκεγκαρντ όταν λέμε ότι μερικοί άνθρωποι είναι τέλειοι. Δεν τελειοποιούν. Άρα δεν μπορεί να δείτε τη διαδικασία. Ο Βαν Γκόγκ δεν ήταν έτσι. Ήξερε ότι είχε ατέλειες, είχε προβλήματα στην προοπτική, είχε δυνατά σημεία όπως είναι στο χρωματισμό, είχε δομικά προβλήματα, όχι μόνο στην προοπτική αλλά και στις τρεις διαστάσεις, στον χειρισμό των τριών διαστάσεων, δεν έδινε και μεγάλη σημασία αρχικά. Σιγά σιγά έμαθε, τον επηρέασαν και μεγάλοι ζωγράφοι, που ήταν σημαντικοί για την πορεία του, όπως π.χ. ο Τελακρόα, ο Ζιν Τελακρόα, για οτιδήποτε αφορά τον χρωματισμό και την ταχύτητα. Αυτό που εντυπωσίαζε τον Βανστόν ήταν η ταχύτητα του Τελακρόα. Δηλαδή ο Τελακρόα όχι μόνο είχε τετράδια χρωματισμού που όταν τα κοιτάζετε έχετε την εντύπωση ότι είναι έργο τελειωμένο, ενώ είναι απλώς μελέτη, αλλά επιπλέον όταν κοιτάζετε το τελικό αποτέλεσμα, λέτε ότι αυτό δεν μπορεί να έχει γίνει σε μερικές εβδομάδες ή μερικές ημέρες. Λέτε, σίγουρα θα είναι σε πολλά χρόνια. Το ίδιο συμβαίνει και με τον Μοντιτσέλη. Είναι λιγότερο γνωστός στην Ελλάδα, μεγάλος ζωγράφος της Μασσαλίας. Από αυτόν ο Βανστόν έμαθε πιο πολύ, θα έλεγα, το μουντό χρώμα αρχικά, δηλαδή μείγματα καφετή, όπως αν δείτε τα δύο έργα που είναι πίσω από τον κύριο Μουσάτο που μου θυμίζει λίγο τον Βανστόν και που είναι όμως μια Ολλανδική περίοδος, σιγά σιγά με τον Μοντιτσέλη θα καταλάβει ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτούς τους χρωματισμούς και να προσθέσουμε έντονους χρωματισμούς, δηλαδή με καθαρά πυγμό, έτσι ώστε να δώσουμε μια έμφαση χωρίς να έχουμε ένα μείγμα. Στη μίξη είχε μερικές δυσκολίες, πέρασε σχετικά γρήγορα. Τώρα στις αποχρώσεις, πολύ συχνά θα καταλάβει ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε
χρησιμοποιήσουμε αυτούς τους προγραμματισμούς και να προσθέσουμε έντονους προγραμματισμούς, δηλαδή με καθαρά πυγμό, έτσι ώστε να δώσουμε μια έμφαση χωρίς να έχουμε ένα μείγμα. Στη μίξη είχε μερικές δυσκολίες, πέρασε σχετικά γρήγορα. Τώρα στις αποχρώσεις. Πολύ συχνά νομίζουμε ότι έχει ένα θεωρητικό υπόβαθρο. Ο Βασό ήταν πολύ απλός άνθρωπος, έκανε αναλύσεις, διάβασε από βιβλία, τεχνικές, και θα δείτε ότι στην συνέχεια της πορείας του μπορούμε να ξέρουμε, όταν είσαστε ειδικός του τομέα, μπορείτε να ξέρετε ακριβώς ποια περίοδο διάβαζε το βιβλίο που αφορά αυτή τη τεχνική. Γιατί μετά, εφόσον το διάβαζε, όλα είναι σε αυτό το πλαίσιο. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε πολλές αλλαγές φάσεις. Είναι πολύ σημαντικό όταν το βλέπετε λίγο πιο νοητικά. Έχουμε και μερικούς μαθηματικούς στην αίθουσα, άσχετα αν αποτελούν μια υπερομάδα με μόνο ένα στοιχείο προς το πάνω. Η ιδέα ποια είναι ότι όταν ξέρετε κάτι το αντικειμενικό, το διαβάζετε, βλέπετε αν το έχει διαβάσει πριν ή όχι. Δηλαδή υπάρχουν μερικά στίγματα. Είναι το ίδιο όσο αφορά το λεξιλόγιο. Όταν είσαστε στην γλωσσολογία και κοιτάζετε το λεξιλόγιο ενός ανθρώπου, μερικές λέξεις εμφανίζονται στη ζωή του και δεν είχαν εμφανιστεί ποτέ πριν. Αν αυτές οι λέξεις υπάρχουν, σας το λέω χαρακτηριστικά και ακραία, ως άπαξ σε ένα έργο, δεν είναι ότι έχει πρόσβαση σε κάποιο έργο ή σε μια αναφορά σε αυτό το έργο. Η ίδια ιδέα είναι αυτό που μας οδηγεί στον Βανσάν Βαν Γκογκ. Ξέρετε, πολλοί λίγοι από εμάς ξέρουν ότι ο Βανσάν ήταν τρικισμένος. Ήταν τρικισμένος και στις γλώσσες. Έχει μεταφράσει τη βίβλο σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Είχε πολύ καλές γνώσεις θεολογίας. Σας υπενθυμίζω ότι σε κάποια φάση της ζωής του ήταν ακόμα και παπάς. Δούλευε στα ανθρωπολογία ως παπάς, αρχικά δεν τον είχε αποδεχτεί η Εκκλησία, μετά εφόσον είχε κάνει το έργο το οποίο ζήτησε να γίνει παπάς, τον αποδέχτηκε και είχε και μια πληρωμή. Όταν όμως ο Βανσάν άρχισε να ζωγραφίζει τους εργάτες, η Εκκλησία σταμάτησε να του δίνει στα παραβές. Αυτό είναι και σημαντικό, μας θυμίζει και την επιρροή που δέχτηκε από τον Μιγέ, έναν άλλο μεγάλο ζωγράφο, ο οποίος θα ασχοληθεί πολύ σημαντικά και ουσιαστικά με τους εργάτες, με τους αγρότες. Είναι θεματολογίες που είναι της εποχής, αποτελούν μια αλλαγή φάσης, αλλά η διαφορά με τον Βανσάν είναι ότι ο Βανσάν θα τους κοιτάξει εσωτερικά. Αρχικά θα τους κοιτάξει εξωτερικά λόγω της ντροπαλότητάς του. Σιγά σιγά θα δείτε ότι με την πάροδο του χρόνου κοιτάζει τα πρόσωπα όλο και πιο κοντινά. Όσο αφορά την τεχνική του, πολύ συχνά έχουμε την εντύπωση ότι ο Βανσάν χρησιμοποιεί σπάτουλα. Όλα τα έργα που βλέπετε εδώ, ακόμα και αν σας ξαφνιάσει, δεν έχουν καθόλου σπάτουλα. Είναι όλα με κυλινδρικό πινέλο. Δεν είναι ποτέ τετράγωνο, δεν είναι ούτε αυτό που λέμε γλώσσα γάτας, είναι πραγματικά το κυλινδρικό. Αυτό σας επιτρέπει μερικές τεχνικές που δεν γίνονται με τη σπάτουλα, η οποία αφήνει ένα χαρακτηριστικό στίγμα για τους ειδικούς, που είναι με μια μεγαλύτερη λία επιφάνεια που δεν βρίσκεται εδώ σε αυτά τα σημεία. Εδώ επιπλέον, όπως το λέει χαρακτηριστικά ο Βανσάν, μέσα στην αλληλογραφία του χρησιμοποιεί και το λεγόμενο χτύπημα, δηλαδή βάζει γοία πάνω στο πινέλο και μετά το πινέλο το χτυπάει κρατώντας το σαν να χτυπάει ένα τύμπανο, ενώ δεν το κρατάει με την κανονική πόζα. Αυτό είναι σημαντικό, βέβαια μερικοί από εμάς θεωρούν ότι δεν ήταν μια καλή τεχνική, ειδικά εκείνη την εποχή, και βέβαια με την πάροδο του χρόνου αυτό είναι κάτι χαρακτηριστικό του μετα-εμπρεσιονισμού. Υπήρχαν κριτικές βέβαια εκείνη την εποχή ήδη για τον εμπρεσιονισμό, γιατί θεωρούσαν ότι δεν ήταν ξεκάθαρο, δεν ήταν ξεκάθαρη η πινελιά. Ο Βανσάν ο ίδιος χαρακτηρίζει μερικές φορές ότι η δικιά του πινελιά μπορεί να είναι, πώς να το πω, στα γαλλικά λένε, θα το χρησιμοποιούσαν, θα λέγαν «Μπορεί το δεκοφράς» και είμαι σίγουρος ότι θα σου άρεσε, διότι είναι ακριβώς όπως είναι το μπετό, εφόσον έχεις βγάλει τις θήκες μέσα στο οποίο το χύνεις. Δηλαδή εννοεί με αυτόν ότι είναι μαγειρινικό. Το Ιταλίο μπορεί να είναι και θετικό.
με τη δική του έννοια εννοούσε ότι δεν υπάρχει καμία επεξεργασία εκ των υστέρων και είναι καθαρά το γνήσιο. Αυτό θα το δείτε, ας πούμε, και σε άλλες τεχνικές, όχι μόνο στον φωβισμό, αλλά και πολύ τα γενέστερα στο Bauhaus, σε γερμανική σχολή. Η ιδέα είναι ότι προσπαθούν εκείνη την εποχή να είναι ειλικρινείς με την τεχνική, θεωρώντας ότι αν είσαι ειλικρινής με το εργαλείο και με το υλικό, τότε θα φανεί και το έργο σου με έναν απλό τρόπο. Κάτι που είχε πολύ σημαντικό ο Βανσάν είναι η ικανότητά του να βλέπει τα λουλούδια. Πολλοί από εμάς κοιτάζουν τα λουλούδια, δηλαδή τα βλέπουν. Ο Βανσάν είναι ικανός να δώσει χαρακτηριστικά. Όταν θα δείτε βάζω ή ας πούμε όπως είναι τα ηλιοτρόπια, θα δείτε ότι το καθένα έχει ένα χαρακτηριστικό. Δεν μπορείτε να τα μετακινήσετε, δεν θα κάνετε καμία μετάθεση. Για ποιο λόγο? Δεν τα κοιτάζει απλώς σφαιρικά, συμμετρικά, όπως το κάνουμε σε ένα μπουκέτο. Νομίζω ότι αυτό αγγίζει και περισσότερο τις γυναίκες ή θα έλεγα ειδικές περιπτώσεις ανδρών. Δεν μιλάω μόνο για τους αδελφούς και τις αδελφές. Μιλάω ειδικά για ξέρνα από λουλούδια. Δηλαδή που είναι σε κήπο και ξέρουν ποια λουλούδια πάνε μαζί, ποιες αποχρώσεις, πώς ανοίγουν τα πέταλα εφόσον τα αγοράσετε. Γιατί πολλοί από εμάς, μιλάω για τους άντρες βέβαια, απλώς αγοράζουν ένα μπουκέτο. Δηλαδή, ας πούμε, αν θέλετε να κάνω το τεστ, κάθε φορά κάνω τεστ με το κοινό που δεν είναι ποτέ κοινό, όσοι από εσάς, μιλάω στους άντρες τώρα, έχουν επιλέξει ποια λουλούδια βάζουν στο μπουκέτο που θα κάνουν δώρο. Και δεν λένε, θέλω αυτό. Εντάξει, είναι το πρόβλημα που έχει λύσει η γυναίκα μου όταν εγώ ζητάω σε ζαχαροπλαστείο γαλλικές ονομασίες. Τα δευράσεις λέω, όταν τις προφέρω εγώ δεν καταλαβαίνει κανένας. Μου λέει, λογικό είναι, κοίτα πώς κάνω εγώ. Μου λέει, αυτό, αυτό και αυτό. Και όντως είναι πολύ πιο απλό, ακόμα και για το μιλφιόι, το παχφέι, θα μου που λέει, τον καταλαβαίνει. Όλη η ιδέα είναι ότι αυτό που σας δείχνω με το... είναι η αποτελεσματικότητα με το αυτό, αυτό, αυτό. Είναι ακριβώς αυτό που κάνουμε και με το πράσινο. Πολλοί από εσάς μπορούν να μιλήσουν για το πράσινο με πολύ λίγα λόγια. Ο Βανσάν χρησιμοποιούσε πάνω από 40 αποχρώσεις πράσινο. Δηλαδή όταν τα διαβάζετε αυτά, προσέξτε και στις παραγγελίες σου και στα σωληνάρια. Δηλαδή τα πράγματα είναι το πράσινο βεγονές. Ολίβο, φταλό, μπορώ να συνεχίσω έτσι, αλλά δεν έχει μεγάλη σημασία. Θέλω να πω ότι αν τις κοιτάξετε αυτές τις διαφορετικές αποχρώσεις και μου θυμίζει λίγο αυτή την αιώνια βόλτα που έπρεπε να κάνουμε με το Θωμά λίγο πιο πάνω από την Ξάντη που είχε κάποια δέντρα. Όταν κοιτάζετε τα δέντρα και βλέπετε πράσινο πάνω στο πράσινο πάνω στο πράσινο, έχετε ποτέ αισθανθεί τη δυσκολία που θα υπήρξε αν τα έπρεπε να τα ζωγραφίζετε. Και είναι χαρακτηριστικό ότι ο Βανσάν έφτασε στο επίπεδο να ζωγραφίσει κάμπο. Προσέξτε όμως, όχι κάμπο που είναι απλώς μια επιφάνεια και το βλέπετε από μακριά. Δηλαδή το βλέπετε από κοντά και έχει μόνο και μόνο χόρτα. Αυτό αν θέλετε μπορείτε να το κάνετε σαν τεστ τεχνικής και να βάλετε μόνο σε χόρτα πράσινα και να βλέπετε διαφορές έτσι ώστε να σας δώσει όγκο, ειδικά το πράσινο, δεν μιλάω για άλλες αποχρώσεις, πολύ δύσκολο. Και αυτό το πραγματικά το μελέτησε και είναι μόνο εφόσον έκανε αυτή τη μελέτη που έφτασε μετά στα λεγόμενα λιβάδια που εκεί πέρα χρησιμοποιούσαμε αποχρώσεις από κίτρινο. Η ιδέα του κίτρινου του έρχεται πολύ από το Μοντιτσέλη, δηλαδή λέει ότι πολλοί ζωγράφοι χρησιμοποιούν το κίτρινο, ο Μοντιτσέλη ξέρει το βάθος του. Είναι πολύ δύσκολο το κίτρινο σαν απόχρωση, μπορεί να προκαλέσει μεγάλες αποκλήσεις, αλλά είναι κάπως διαφορετικό όταν ξέρετε αυτή την τεχνική. Είπα τώρα λοιπόν σε γενικές γραμμές τις μεγάλες επιρροές που είχε, θα έλεγα, από την γαλλική σχολή. Όπως είδατε, ένας μεγάλος ζωγράφος που τον έχει περάσει, που είναι Ολλανδικής σχολής, είναι ο Ρεμπράντ, πολύ σημαντικός όσο αφορά την τεχνογνωσία του, όχι για τον χρωματισμό, γιατί βέβαια είναι και καλός και αυτός, αλλά για τον φωτισμό. Στον Ρεμπράντ,
για αυτούς που ξέρουν λίγο από μερικούς πίνακες του ουρανού, έχετε έναν εσωτερικό φωτισμό. Δηλαδή δεν έχετε την εντύπωση ότι κάποιος φωτίζει εξωτερικά τον πίνακα, αλλά έρχεται ο φωτισμός από μέσα. Το ενδιαφέρον είναι ότι πολύ συχνά δεν βλέπετε την πηγή φωτός. Τέτοιες τεχνικές βλέπουμε και στον Ελμπρέκο, σε πολύ σπάνια σημεία. Θυμάστε αυτόν τον πίνακα με τον Χιμπατζή που παίρνει ένα κομμάτι από κάρβουνο που είναι πυρωμένο. Είναι πολύ δύσκολη αυτή η τεχνική, γιατί θέλει να πει ότι πρέπει να το κάνετε εσωτερικό το τεχνικό πλαίσιο και όχι εξωτερικά όπως συνηθίζουμε μέχρι να φτάσουμε στη λεπτομέρεια. Διότι η επιρροή από τον πυρήνα που βρίσκεται στο κέντρο δρά ανάποδα, δηλαδή δεν έχει την ίδια κλίση όπως θα λέγαμε σε έναν τομέα. Κατά συνέπεια, ακόμα και οι περιοχές που είναι στην άκρη επηρεάζονται από αυτό το φωτεινό σημείο και δεν μπορείτε να τις κάνετε εξ αρχής, εκτός αν κάνετε πολλά στρώματα. Στις στρώσεις είναι πολύ σημαντικό να το δείτε ότι ο Βασάν προσπαθεί να κάνει μια μοντελοποίηση του έργου ακριβώς όπως θα το βλέπαμε στη φύση. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα μπορεί να το δείτε και σε μερικούς πίνακες όπως είναι αυτός. Θα μπορούσατε να πείτε ότι είναι απλώς μια επιφάνεια. Στην πραγματικότητα ο Βανσάν ζωγραφίζει πρώτα τη γη, μετά ζωγραφίζει τα φυτά και μετά ζωγραφίζει το χιόνι. Και είναι ακριβώς όπως το βλέπετε στην πραγματικότητα. Όταν έχετε ένα πολύ λεπτό στρώμα από χιόνι, βλέπετε, έχει μια διαφάνεια. Αυτή την τεχνική την χρησιμοποίησε πολύ, βέβαια με τον τρόπο που είπαμε, δεν είναι καθόλου το ίδιο από το σφουμάντε που έχετε στο Λεωνάρντο Ντα Βίνσι που αφορά πιο πολύ την ατμόσφαιρα. Εδώ μιλάμε και για την γη, δεν χρησιμοποιεί ούτε την τεχνική του chiaroscuro που είναι μια επένδυση μέσα στο μαύρο για να δημιουργήσετε όγκο μέσα στο λευκό, είναι μια απλή προσέγγιση, θα έλεγα, αρχικά, θα εξελιχθεί πάρα πολύ στο βάθος του χρόνου. Και εδώ, θα ήθελα λίγο να επισημάνω και το στίγμα της έκθεσης. Στην έκθεση έχετε και αποσπάσματα από τα έργα του. Δηλαδή, το ζευγάρι αυτό είναι σε μια παραλία. Στην παραλία δεξιά θα δείτε καράβια. Είναι σημαντικό όμως να το απομονώσουμε και μετά αυτό το ζευγάρι θα το δούμε και αλλού. Σε άλλες περιπτώσεις, όπως είναι αυτοί οι πίνακες, εδώ είναι οι πίνακες εξ ολοκλήρου που σας θυμίζει τον αυρό. Αυτό εδώ είναι πάλι μια μικρή λεπτομέρεια. Το άλλο, το μικρό κοριτσάκι με τα κόκκινα δίπλα της έχει μια κούνια. Αν κοιτάξετε τα δύο έργα που είναι πίσω σας, το πρώτο τελευταίο και το πρώτο τελευταίο, αυτά είναι μέσα στο Café de Nuit, είναι δύο κομμάτια από το ίδιο έργο, το ένα βρίσκεται πάνω αριστερά και το άλλο κάτω δεξιά στο κεντρικό έργο του Βανσόν. Το τελευταίο έργο που είναι δίπλα από την πηγή, τη θερμική πηγή, τη μοναδική θερμική πηγή που υπάρχει μέσα σε αυτό το χώρο εκτός από το Μανιτάρι, αυτό είναι ένας πίνακας που συσχετίζεται με μια φυλακή. Είναι εντελώς δεξιά, έχετε δύο ανθρώπους με τα χαρακτηριστικά καπέλα τους. Στην πραγματικότητα αριστερά τους θα έχετε ένα κύκλο από φυλακισμένους, ένας από τους οποίους δεν θα έχει καπέλο και είναι ο Van Gogh. Το βάζο που βλέπετε στο βάθος είναι ένα στίγμα το πώς μπορεί να χρησιμοποιήσει. Βλέπετε ότι πρώτα απ' όλα το πλαίσιο, και να σας παιδεύω εδώ για να έχετε λίγο προβλήματα με το λαιμό σας και να μην νομίζουν αυτοί που κάθισαν μπροστά ότι είναι και η καλύτερη θέση. Το λέω για να σας ψηφίσω καλύτερα μετά ή πολύ άλλοι. Αυτή λοιπόν που είναι πίσω και είναι στις καλύτερες θέσεις τώρα, μπορούν να δουν ότι το φόντο από το βάζο θα έλεγα ότι είναι βυζαντινό, δηλαδή πολύ απλό, καμία ιδιαίτερη προσέγγιση. Βέβαια υπάρχει αυτό το χτυπητό. Αν κοιτάξετε βέβαια τις γραμμές, έχουμε μια διαφορετική προοπτική. Μετά όσο αφορά το βάζο, είναι πάνω τελειτό, αλλά μετά υπάρχει μια μεγάλη επεξεργασία όσο αφορά τα λουλούδια, που με την τεχνική του Βανσόν, άμα πάτε από κοντά, κι αν ήσασταν παιδάκια και το επέτρεπε εδώ η έκθεση, θα μπορούσατε να ακουμπήσετε τα λουλούδια και να νιώθετε ότι είναι σχεδόν ανάβλυφα.
στην πραγματικότητα είναι ανάγλυφο, αλλά δεν θέλω να το επισημάνω για να μην ακουμπήσετε όλοι τα λουλούδια. Αλλά αυτοί που θα το έχουν θα το δουν. Τώρα, όσο αφορά στις άλλες αίθουσες, θα μιλήσουμε και για αυτούς που είναι εντελώς έξω και μπορούν να δουν αυτές τις αίθουσες πρώτοι. Έχουμε κάρβουνα. Τώρα, γιατί να έχουμε κάρβουνα όταν κάνουμε μια έκθεση με λάδι? Διότι θα έλεγα ότι το κάρβουνο είναι η θυσία για το λάδι. Δηλαδή, ζωγραφίζετε κάτι με κάρβουνο για να πεθάνει, γιατί εφόσον θα βάλετε λάδι από πάνω, κανένας δεν ψάχνει θα το δει. Ήταν λοιπόν σημαντικό να δούμε ότι ο Βανσόν πάντοτε ζωγράφιζε με κάρβουνο. Είχε μερικές δυσκολίες στην αρχή όταν έβαζε μετά λάδι και ξεχνόταν, ας πούμε, αυτές οι γραμμές. Άρα θα έχετε κάρβουνα που μας δίνουν την προσέγγιση του για τα αρχικά έργα και μετά πώς εξελίχθηκαν. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί έχουμε κάρβουνα του Βανσόν και βέβαια έχουμε έργα που έχουν χαθεί και έχουμε πια μόνο το κάρβουνο από άλλες προμελέτες. Θα δείτε λοιπόν μελέτες και προμελέτες. Όσον αφορά τη συνική μελάνη, χρησιμοποιεί πολύ συχνά ο Βανσόν συνική μελάνη για να γράψει, αν θέλετε, με συντομογραφία τις αποχρώσεις. Όταν δεν επαρκούν, πάνω στη συνική μελάνη γράφει με γαλλική ορολογία τα χρώματα πάνω στη συνική μελάνη. Δηλαδή είναι πραγματικά εργαστήριο. Πρώτα το κάρβουνο, μετά η συνική μελάνη, γράφω πάνω στη συνική μελάνη όταν δεν έχω ακριβώς αποχρώσεις που θέλω να θυμηθώ όταν θα παίξω με το λάδι. Ο στόχος είναι πάνω το τελικό στο λάδι. Ένα ενδιάμεσο είναι τα παστέλ. Θυμάστε ότι είναι μια επινόηση του Λεωνάρντο Νταβίντσι, τα λαδοπαστέλ, ή παστελλαδέλ, τέλος πάντων. Εμείς στην Ελλάδα έχουμε κανονικά, ευτυχώς που κάποιοι φοράνε καπέλο για να μην φεύγουν τα μαλλιά τους κάθε φορά που βλέπουν αυτά τα μείγματα της ελληνοκουλτούρας, που δεν είναι πια πολιτισμός, αλλά είναι κουλτούρα, γιατί είναι από άλλη γλώσσα. Δηλαδή τα λαδοπαστέλ, τα λεγόμενα, προτιμώ να τα λέω μόνο παστέλ. Τα άλλα δεν έχουν και την ίδια αξία, είναι συμβατά με το λάδι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, θέλει να πει ότι μπορείτε να ζωγραφίσετε και με λάδι και με πασέλ πάνω στον ίδιο πίνακα. Σε μεγάλο μέγεθος βέβαια δεν έχει νόημα το πασέλ, γιατί το λιώνεται εντελώς, αλλά σας δίνει ήδη αυτό το στίγμα. Έχουμε λοιπόν εδώ και στην άλλη αίθουσα και παστέλ που θα σας δώσουν τις αποχρώσεις. Όταν είναι παστέλ λαδιού, θα δείτε ότι μπορείτε να έχετε αυτή την γυαλάδα που έχει το λάδι σε σχέση με το ακριλικό. Ο Βανσόν έχει λοιπόν μια μεγάλη έμφαση προς το λάδι και είναι και ο ίδιος ο στόχος αυτής της έκθεσης. Νομίζω ότι σας είπα αρκετά για να σας κουράσω και μπορείτε τώρα να περιηγηθείτε, εφόσον κάναμε αυτή την περιπλάνηση που δεν ήταν παραπλάνηση. Απλώς για αυτούς που θέλουν να το εμβαθύνουν, κοιτάξτε την αλληλογραφία του Βανσόν. Νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό. Είναι τρεις τόμοι και όσοι μπορούν να διαβάσουν γαλλικά, είναι ακόμα καλύτερο. Μπορούν να το δουν. Πώς? Δεν είναι καπέλο γι' αυτό.